Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι ιδιαίτερη χαρά σε μένα σήμερα να μιλώ σε αυτό το νέο ακροατήριο. Και ο σκοπός με εκτός από το να μεταφέρω την... από να μεταφέρω την βασική γνώση των λοιμόξεων του κατώτερου ερωπητικού, είναι να το κάνω λιγάκι απολαυστικά, γιατί το θεωρώ, και πάντα και σαν ειδικευόμενος, το θεωρούσα σαν κάτι το ανιαρό. Δεν είναι καθόλου ανιαρό, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρότερο από την ογκολογία του ερωπητικού, γιατί ανά πάσα στιγμή θα μας οδηγεί στην ουροσύψη και θα χάσουμε τον άρρωστο. Και αυτό θα είναι από επιπολαιότητα δικιά μας. Επομένως, προχωράμε στις λοιμόξεις του κατώτερου ουροποιητικού. Τι είναι αυτές? Είναι λοιμόξεις. Το 85% των αρρώστων που έρχονται στα εξωτερικά ιατρία έχουν το κολοβακτηρίδιο. Και από αυτούς το άρρωστο, οι οποίοι αρρωσταίνουν μέσα στις κλινικές μας, οι μισοί περίπου, έχουν και αυτοί κολοβακτηρίδιο. Στην Αμερική, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, απασχολούνται γύρω στις 7 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως. Από αυτούς, 1 εκατομμύριο θα προσέλθουν στα ΤΕΠ. Οι Αμερικάνοι είναι και λίγο τσιγκούνιδες. Για να πάνε στα ΤΕΠ πρέπει να σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρότατος λόγος. Και ακόμη πιο τσιγκούνιδες είναι οι 100.000 οι οποίοι είχαν να νοσηλευτούν. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτές οι 100.000 μπορεί να ήταν περιπτώσεις σύψης. Μεταφράζουμε. 1.600.000.000 δολάρια το 2003 το κόστος των ουρολοιμόξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που δείξατε πριν. Και ήταν πάρα πολύ καλή αλλαγή που κάναμε από τις λοιμόξεις του ανώτερου ουροποιητικού, η οποία είναι μία πάθηση, και λοιμόξεις του κατώτερου ουροποιητικού, οι οποίες είναι 10. Έτσι, είναι η κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας. Έχουμε κανένα στίχο εδώ? Αυτό. Έχει και το στυλό. Στυλό. Της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας, της κυστίτιδας, της πιελονεφρίτιδας, η οποία είναι δύο ειδών, που συνδυάζεται με το εμπύρετο, και η ουροσύψη, η οποία οδηγεί έως και στην απώλεια του οργάνου. Οι εξετάσεις, οι οποίες είναι ενδεδειγμένες ανάλογα με την περίπτωση, όλες αυτές, αν δεν αντιμετωπιστούν, οδηγούν σε ουροσύψη. Και φτιάχνοντας αυτή την παρουσίαση, σκέφτηκα το εξής: πώς θα μπορούσα να σας μείνει, γιατί πρέπει να σας μείνει και κάτι από εδώ, από αυτή την παρουσίαση. Ουσιαστικά, η λοιμόξη του ουροποιητικού είναι ένα παζλ, το οποίο θα το δούμε παρακάτω. Το παρουσίασε και ο συνάδελφος αυτή τη διαφάνεια. Εγώ σας έχω ένα άλλο παράδειγμα. Έχω το US5C εντερόκοκο. Δηλαδή είναι μία ουροσύψη, γιατί έχω μανία με την ουροσύψη, μία ουροσύψη η οποία είναι το S, έτσι, είναι με δυσλειτουργία του οργάνου, οφείλεται σε μόνιμο καθετήρα, και το μικρόβιο το οποίο απομονώθηκε είναι ο εντερόκοκος. Εδώ πέρα έχουμε μία διαφωνία. Όσον αφορά το κολοβακτηρίδιο, η Ελλάδα ξεκινάει λίγο, αλλά μόνο το κολοβακτηρίδιο, συνεχίζει και συμμορφώνεται λίγο όσον αφορά τις τρίτης γενεάς κεφαλοσπορίνες, τις φλουροκινολόνες και τις καρβαβενέμες. Ενώ υπάρχει μία αύξηση στις αμινοπινικελίνες. Και είναι τα έτη το 12, 13, 14 και 15. Εδώ είναι το puzzle. Και για να μπορούμε να συνοηθούμε, λέμε το εξής. Οι λοιμόξεις είναι... Το ουροποιητικό είναι οξείες και χρόνιες. Είναι η πρώτη λοίμωξη που μπορεί να επέλθει. Είναι επιπλεγμένες και μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις. Η επίμονη βακτηριουρία, η οποία είναι η δία λοίμωξη με ίδιο μικροβιακό παράγοντα. Η επαναμόλυση, η οποία είναι νέα λοίμωξη, αλλά με άλλο μικροβιακό παράγοντα. Η βακτηριακή αιμονή είναι νέα λοίμωξη με ίδιο μικροβιακό παράγοντα. Και η μετάδοση γίνεται με ανιούσα οδό, κατά συνέχεια του λεμφογενός και αιματογενός. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση το ένα με το άλλο. Αν δεν αντιμετωπιστεί η οξεία φάση, θα χρονίσει σίγουρα. Αν δεν αντιμετωπιστεί η κυστίτιδα, θα κάνει χρόνια κυστίτιδα και σίγουρα θα σου κάνει πυελονεφρίτιδα. Και εδώ είναι οι παθήσεις οι οποίες θα συζητήσουμε. Οι οποίες είναι πάρα πολλές. Αφορούν παθήσεις του ουροδόχου κύστεως, του προστάτη, της επιδιδυμίδας, τη μία και μοναδική του όρχεως, η οποία είναι και μαγική, γιατί είναι η μοναδική η οποία έχει απομακρυσμένο παράγοντα που οφείλεται η πάθηση, της ουρήθρας, είναι οι παθήσεις των σεξουαλικών μεταδρών νοσημάτων, η ασυμπτωματική βακτηριουρία, η ουρολοιμόξεις κατά την εγκυμοσύνη που αφορά το κατώτερο ποιητικό, στους μόνιμους καθυριασμένους ασθενείς και ουρολοιμόξεις με νευρογενή κύστη και ζαχαρόδι διαβήτη.
Γρήγορα, γρήγορα πάμε στην οξία κυστήτιδα. Είναι γνώσεις γνωστές. Έτσι, πάντα βλέπουμε τα κοριτσάκια που έρχονται στα εξωτερικά ιατρία, τα οποία λένε ότι έχουν αίμα στα ούρα. Απομονώνουμε, κάνουμε μια καλλιέργεια, απομονώνουμε το μικρόβιο και δίνουμε μια αντιβίωση. Αυτό που δίνουμε είναι, οι οδηγίες είναι πολύ νερό. Αυτό λέω συνήθως και αν δεν περάσει, τα ξαναλέμε. Αλλά μπορούμε να δώσουμε λίγο σεπτρίν, λίγο μπακτριμέλ και έως και κεφαλοσπερίνης δεύτερης γενιάς. Κοινολώνης, όσον αφορά τις κοινολώνες, αναφέρει στη βιβλιογραφία, αλλά εγώ βασικά διαφωνώ. Πρέπει να τις διαφυλάσσουμε για πιο μετά. Μικρός χρόνος θεραπείας και επανέρχεται μετά από 10 μέρες με νέα καλλιέργεια ούρων. After sex I status. Είναι οι κοπελίτσες οι οποίες έρχονται και λένε ότι γιατρέ μετά το σεξ έχω έντονα συμπτώματα δυσουρικά. Εκεί χρειάζεται μία δόση. Μία δόση μόνο σεπτρίν. Μετά η μπακτριμέλ, μετά την σεξουαλική επαφή. Η χρόνια κυστήτιδα, τι είναι? Είναι η πάθηση της οξίας κυστήτιδας, η οποία δεν την έχουμε αντιμετωπίσει. Ή δεν την έχει αντιμετωπίσει άλλος, ή η ασθενής δεν συμμορφώνεται. Είναι τα ίδια με την οξία κυστήτιδα, απλώς χρειάζεται λιγάκι περισσότερη επιμέλεια στη θεραπεία. Και πάμε στις ανδρολογικές παθήσεις, που είναι οξία προστατήτιδα. Οι υπεύθυνοι οργανισμοί είναι συνήθως το κολοβακτηρίδιο, αλλά μπορεί να είναι και προτέας και κλεψιέλα. Είναι πυρετός πολύ υψηλός, μερίγος, που εντοπίζεται στο περίνιο, έντονο πόνο, με έντονα δυσουρικά ενοχλήματα και μια τάση φοβερή για ούρηση, χωρίς όμως να έχει ούρα. Σε αυτή την περίπτωση, όταν υποψιαζόμαστε οξία προστήτητα, καλό είναι να αποφεύγουμε τη δακτυλική εξέταση του προστάτη. Καλό είναι επίσης να αποφεύγουμε τον καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης με καθετήρα. Έτσι, υπάρχουν σχολές οι οποίες λένε ότι πρέπει να μπει υπερβικός. Εγώ δεν συμφωνώ στον υπερβικό καθετήρα. Εφόσον άρρωστος ουρεί, δεν υπάρχει λόγος να το αλληλεπιδρούμε παραπάνω. Στη γενική ούρο θα δούμε άφθονα πυοσφαίρια. Η καλλιέργεια φυσικά θα απομονώσει το μικρόβιο και θα δώσουμε φθοροκοινολόνη ή κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς με μία αμινογλυκοζίδη. Ο πυρετός θα υποχωρήσει σίγουρα, αλλά μετά την αποθεραπεία και μετά συνήθως από την νοσηλεία του θα χρειαστεί τουλάχιστον για 4 εβδομάδες αντιβίωση στο σπίτι. Εάν δεν υποχωρήσουν όλα αυτά τα συμπτώματα, τίθεται η υπόνοια ενός αποστήματος στον αδένα, η οποία συνήθως τους κάνουμε ένα υπερβικό υπερηχογράφημα και βλέπουμε τι γίνεται. Η χρόνια βακτηριακή προστατήτητα. Εκεί υπεύθυνη πάλι είναι το κολοβακτηρίο προτέρας και κοψιέλα. Τα συμπτώματα είναι άτυπα και δεν είναι ειδικά. Υπάρχουν τα ερεθιστικά της οξίας βέβαια, αλλά και αποφρακτικά, λόγω της απόφραξης. Ακόμα μπορούμε να δούμε πόνο στους όρχες, στις βουβώνες, στο περίνεο, σφή, πρόρρηξη μάτης και αιμοσπερμία. Εδώ πέρα είναι η μαγική εξέταση, Stymie Mears. Είναι μια εξέταση η οποία είναι όσο είμαι και εγώ, είναι 50 χρόνια εξέταση. Την PC. Ωραία, την PC. Επομένως θα την πει ο συνάδελφος την... είναι αυτή η εξέταση, με λίγα λόγια δεν σας λέω τίποτα, θα την πει ο συνάδελφος, την καταλαβαίνετε όλοι. Λοιπόν, αλλά αυτό θα το πεις. Και αυτό θα το πεις, ότι το 2006 με τα 2 ποτήρια αντικαθιστά τα 3 ποτήρια. Και αυτό. Αυτό δεν θα το πεις. Λοιπόν, φλεμπορείς στον προστάτη, έτσι και καρκινογέννηση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τι γίνεται? Πάντα η φλεγμονή, και η φλεγμονή πάντα όχι μόνο σε αυτό το όργανο και σε άλλα όργανα, προκαλεί ισχυμία στα κύτταρα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση προκαλεί μια ισχυμία στον προστατικό ιστό. Η ισχυμία, τα κύτταρα τα οποία ισχυμούν, ελευθερώνουν ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και αζότου. Και αζότο είναι τα RNS, nitrogen spaces και oxygen spaces, τα οποία φωνάζουν τα λευκοκύτταρα και τα μακροφάγα για να τα φάνε. Δημιουργούν μια προστατική ατροφία του ιστού αρχικά, η οποία με το χρόνο οδηγεί στην προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία ή στην πίν ή κατευθείαν στον καρκίνο. Είναι αυτό που λένε ότι η υποξία των ιστών έτσι δημιουργεί ουσιαστικά καρκίνο με το χρόνο. Είναι κάτι σημαντικό, θεωρώ, και πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί ασθενής με υψηλό PSA που έρχεται και κάποιες μεγάλες ηλικίες που έρχεται στα ιατρία μας, με ιστορικό χρόνιας προστατήτητας, ίσως να έχει κάποιο πρόβλημα και με τον προστάτη όσον αφορά τον καρκίνο. Η χρόνια βακτηριακή προστατήτητα είναι, εντάξει θα τα πω, έτσι, απαιτεί χορήγηση αντιμικροβιακών φαρμάκων για μεγάλο χρονικό διάχυσμα. Λίγα φάρμακα μπορούν να διέλθουν, αυτό το ξέρουμε όλοι, στην κυταρική μεμβράνη των επιθυλιακών κυττάρων του προστάτη, όπως είναι η φθοροκοινολόγηση και το σεπτίν και το μπακτριμέλ.
συμμετέχουν τα κλαμπίδια, το ρόπλασμα και το μυκόπλασμα. Απαιτούν και αυτά μεγάλο χρόνο θεραπείας. Μάλαξ του προστάτη και τουρ, γράφονται στα βιβλία, εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους. Είναι κάτι το οποίο είναι, δεν πρέπει ουσιαστικά για μένα να γίνεται, εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος, ιδιαίτερος λόγος, όπως μεγάλη αναπόστημα στον προστάτη. Η μη βακτηριακή προστατήτιδα είναι 8 φορές συχνότερη από τη χρόνια βακτηριακή. Πάλι μετά η διάγνωση γίνεται με τη στάμη στην εξέταση. Χορήγηση αντιβιωτικών για 6 εβδομάδες. Εδώ μπορούμε να δώσουμε αλφα μπλόκερ και τα φυτικά χυλίσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και έχει αποδειχτεί ότι κάνουν καλό. Αυτά τα Serenoa Repens τα χυλίσματα ήταν παλιότερα με μεγάλες δόσεις, 2x4 και σε φάρμακα τα οποία είναι μη συνταγογραφούμενα πλέον και είναι αρκετά ακριβά. Τώρα βλέπουν σε υπομορφή συμπληρωμάτων διατροφής, που δεν βλέπω κανένα λόγο να μην παίρνει ένας άρρωστος έτσι υποβοηθητικά για τη φλεγμονή του, τη χρόνια φλεγμονή του στον προστάτη. Η ασυμπτωματική προστατήτιδα είναι μια οντότητα, εγώ δεν συμφωνώ μαζί της, αλλά οφείλω να την αναφέρω. Η μη φλεγμονώδη σύνδρομο της χρόνου πυλικού υποστοτιδινία, νομίζω είναι και αυτό αναφέρεται εδώ πέρα, θα αναφερθεί ο συνάδελφος. Και πάμε στην οξία επιδημίτιδα. Είναι η ανιούσα λίμωξη από την ορίθρα και τον προστάτη. Συνοδεύει σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα και ή ακολουθεί χειρουργικούς ή ενδοουρεθρικούς χειρισμούς. Είναι τα γκρέμα αρνητικά βακτήρια υπεύθυνα και σπάνια χλαμίδα, το μικρόπλασμα και το ρεόπλασμα. Έχει οξύ πόνο, υψηλό πυρετό, η επιδημίδα είναι διωγγωμένη, το όσιο είναι, η διαχωρισμός μεταξύ επιδημίδας και όρχιος είναι αδύνατη και χάνει τη ρητίδωσή του και είναι ευαίσθητο, εξυθρό και ειδηματώδης. Στη γενική ουρών μπορεί να έχουμε πυρουρία, μπορεί και να μην έχουμε όμως και πυρουρία, ενώ η καλλιέργεια συνήθως δεν, θα πω εγώ, θα τολμήσω να πω, τον υπεύθυνο, δεν αποκαλύπτει τον υπεύθυνο μικροοργανισμό, περισσότερα από την κλινική εικόνα και από την, βάζουμε τη διάγνωση, η διαφοροδιάγνωση με τα νεοπλάσματα του όρχιος και τη συστροφή, οι φθοροκοινολόνες είναι καλές για αυτές τις περιπτώσεις, κατάκληση και ανάρρωπη θέση του όσχιου είναι απαραίτητη και οι επιπλοκές οι οποίες πρέπει να τις παρακολουθούμε συχνά ανά 2 μέρες υπέρηχο στους νοσηλευόμενους ασθενείς κάνογο για το απόστημα, το οποίο το απόστημα μπορεί να δημιουργηθεί ανά πάσα στιγμή και χρειάζεται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Η χρόνια επιδημίτιδα είναι επιδημίτιδα ίδια, η οποία δεν έχουμε αντιμετωπίσει την οξία. Έτσι, αν δεν αντιμετωπίσουμε την οξία φάση της πάθησης, θα μας οδηγήσει πάντα στην χρόνια. Η γενική ουρονή έχει τα ίδια. Η διαφορική της διάγνωση εδώ πέρα είναι με την φυματίωση επιδημίδας και τους όγκους της επιδημίδας, οι όγκοι της επιδημίδας, οι οποίοι είναι αρκετοί σπάνιοι. Αρκετοί σπάνιοι, εγώ δεν έχω δει ποτέ κανέναν βασικά. Και η αντιβίωση είναι σε φάση όπου υπάρχει έξαρση της πάθησης. Εδώ είναι αυτό που είπαμε, η οξία ορχίτιδα, η οποία είναι η μοναδική πάθηση, αυτό θα θυμόσαστε, του κατώτερου ρουπητικού, η οποία έχει αιστεία πολύ απομακρυσμένη. 10% είναι φωτερόπλευρη, έχει υψηλό ποσοστό στα νεαρά άτομα, 20-25%, και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι είναι υπογονιμότητα λόγω διαταραχής σπερματογέννησης, η οποία θα είναι ως η κυριότερη επιπλοκή κατά την ενηλικίωση. Εδώ πάμε στο πιο ενδιαφέρον τώρα, είναι τα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα. Και πάμε τώρα στην οξία γονοκική ουριθρίτιδα, το λέει και το όνομά της, έτσι οφείλεται στην ασέρεια της γονόρειας. Η διαφορά μεταξύ της οξίας γονοκοκκικής και της οξίας μη γονοκοκκικής ορυθρίτιδας είναι στο έκρημα. Η οξία γονοκοκκική έχει κιτρινοπράσινο χρώμα ποιότητα με χαρακτηριστική οσμή, ενώ η μη γονοκοκκική δεν έχει. Έχει ένα έκρημα το οποίο είναι σχετικά διαφανές. Η διάγνωση τίθεται είναι μικροσκοπική. Μία δόση ροζεφίν των 125, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί με δοξακυκλίνη για 7 ημέρες ή ζιθρομάξ 1 γραμμάριο. Η μη γονοκοκκική ουριθρίτιδα οφείλεται στο χλαμίδιο τραχωμάτης και το ουρεόπλασμα. Πάλι απουσιάζει, είναι αραιό η γαλακτώδης χρειά στο έκρημά της. Η θεραπεία ενδοξακυκλίνη 2 φορές την ημέρα για 7 ημέρες, ή ζιθρομάξ. Ερυθρομικίνη μπορούμε να δώσουμε, αλλά θα τον ταλαιπωρήσουμε περισσότερο. Αυτό που πρέπει να συμφωνούμε και να έχουμε στο μυαλό μας σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον είμαστε σίγουροι ότι είναι ουριθρίτιδες, είναι απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ακόμα και στη σύντροφο. Έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Γιατί ουσιαστικά οι επιμολύνσεις και οι πλοκές όλες αυτές οφείλονται μετά από τις σεξουαλικές επαφές και ξανά υποτροπιάζουν. Η χρόνια ουρυθρίτιδα είναι χρονίσαμε, δεν το αντιμετωπίσαμε και χρονίσαμε, αντιμετώπιση είναι η ίδια. Η ασυμπτωματική φύγαμε από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα της ουρυθρίδας και πάμε στην ασυμπτωματική βακτηριουρία. Είναι συχνή σε άντρες και γυναίκες σε μεγάλης όμως ηλικίας. Υπολογίζεται ότι το 10% των ανδρών και το 20% των γυναικών πάνω από τα 65 έχουν ασυμπτωματική βακτηριουρία. Αντιμικροβιακά φάρμακα μόνο όταν συνυπάρχει απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος, στην εγκυμοσύπα μας χάρη στην χώρα νευρική ανεπάρκεια. Σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, θα τις δώσουμε έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε τα κοινά ουροπαθογόνα, δηλαδή θα τα δώσουμε τζάμπα και βερεσέ. Στην εγκυμοσύνη, είπε και ο συνάδελφος, όσον αφορά αλλάζει μορφολογία, ανατομική μορφολογία όλου του ουροποιητικού. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε ότι συνιστάται ανεπιφύλακτη αντιμετώπιση της βακτηριουρίας, είτε είναι συμπτωματική είτε όχι, στις εγκυμονούσες. Και αυτό που πρέπει να δίνουμε πενικελίες και φαλοσπορίνες. Ασφάλεια κατά όλη τη διάρκεια. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούμε να δώσουμε φουρολίν. Καθετηριασμός. Είναι κάτι που βλέπουμε τα ανθρωπάκια που μας τα φέρουν στα νοσοκομεία, στα καροτσάκια και αλλάζουμε τους καθετήρες. Δεν είναι έτσι. Είναι κάτι πολύ περίεργο και μπορεί να κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, ο καθετήρας είναι ένα ξένο σώμα. Το ξένο σώμα προκαλεί έτσι κι αλλιώς μια ασυμπτωματική βακτηριουρία. Όταν είναι ασυμπτωματική η βακτηριουρία, ουσιαστικά δεν πρέπει να δώσουμε, δεν πρέπει να δίνουμε αντιβιώσεις. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό, το οποίο πρέπει να εμπεδώσουμε όλοι, είναι το κλειστό κύκλωμα της αποχέτευσης των ούρων. Δηλαδή, ο καθετήρας πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένος με τη σακούλα και να υπάρχει βαλβίδα ανεπιστροφής. Ακόμα και όταν αλλάζει το καθετήρας υπό άσυπτες συνθήκες, πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον ουροσυλλέκτη, έτσι ώστε να μην μπαίνουν τα μικρόβια από αυτή την είσοδο. Εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία λέει το εξής, όσον αφορά τους ασθενείς με τον μόνιμο καθετήρα. Ότι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ανταποθέτηση στο σύστημα καθετήρα συλλέκτη πρέπει να παραμείνει κλειστό. Στην ασυμπτωματική βακτηριουρία δεν χορηγείται αντιβιωτική θεραπεία εκτός αν υπάρχουν συμπτώματα. Δεν δίνουμε ποτέ καλλιέργεια ούρων σε ασυμπτωματικά ασθενή. Δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε. Και ο ουροσυλλέκτης με βαλβίδα ανεπιστροφής είναι ό,τι καλύτερο. Και καθετήρας της ουροδόχου κύστης, μόνιμος καθετήρας πάνω από 10 χρόνια, απαιτεί συστηματικό έλεγχο για καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Αγγλία, προτιμούνται παραδείγματος χάρη οι περιβικοί καθετήρες. Θεωρούν ότι οι περιβικοί καθετήρες, όσον αφορά την αποστήρωση των μικροβίων, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι δια της ουρήθρας. Εγώ συμφωνώ σε αυτό όσον αφορά τους νέους ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται να έχουν ένα μόνιμο ουροκαθετήρα, να μπαίνει περιβικός καθετήρας, έτσι ώστε να υπάρχει. Να μπορεί να έχει και κάποια σεξουαλική επαφή, μόνο γι' αυτό. Βέβαια, οι υπεοκαλύπτρες και οι διαλείποντες καθετηριασμοί έχουν σώσει, που είναι τις μόδες και τελευταία, έχουν σώσει πάρα πολύ τις λοιμώξεις. Με νευρογενή κύστη, και εδώ θα αναφερθεί ο συνάδελφος, δεν είναι, όχι. Λοιπόν, παρουσιάζουν όλοι οι σχεδόν ασθενείς με νευρογενή κύστη, θα παρουσιάσουν ασυμπτωματική βακτηριουρία ή θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή ουρολίμωξη. Αυτό που έσωσε την όλη ιστορία είναι οι διαλείποντες καθετηριασμοί, που έχουν μειώσει το ποσοστό ουρολιμόξεων σε ασθενείς με νευρογενή κύστη. Πρέπει να αποφεύγεται σε αυτούς τους ασθενείς ο μόνιμος καθετηριασμός ή όταν μπαίνει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να αντιμετωπίζεται η ουρολίμωξη του σε ασθενή μόλις εμφανιστεί. Σε ζαχαροδιαβήτη είναι μια κατηγορία ασθενών η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη γενικά για λοιμώξεις. Είναι 3-5 φορές συχνότερες σε ασθενείς με ζαχαροδιαβήτη βακτηριουρία. Το κολοβακτηρίδιο είναι το πιο υπεύθυνο και λιγότερο η κλεψιέλα και αντιμετώπιση και σε αυτή την περίπτωση είναι η μοναδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε και την ασυμπτωματική μικροβιουρία. Οπωσδήποτε την αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, τι θυμόμαστε από αυτή την παρουσίασή μου σήμερα. Έτσι, ότι οι λοιμώξεις γενικά κοστίζουν. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι αθώο. Η λίμωξη, αν δεν αντιμετωπιστεί στην οξία φάση, θα χρονίσει, θα γίνει χρόνια λίμωξη και τότε ίσως να οδηγήσει και στη σύψη και να είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την ογκολογία που απασχολούν εμάς τους ουρολόγους από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Είναι απειλητικές επομένως για τη ζωή. Πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διεθνές οδηγίες όσον αφορά τη χρήση των αντιβιωτικών. Όλα τα όργανα του ουροπιτικού αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους. Γι' αυτό έβαλα αυτό το puzzle, δηλαδή αν καταλάβετε την αλληλουχία και τις σχέσεις που έχουν. Δεν κάνουμε, τουλάχιστον αυτό συνιστώ εγώ, δακτυλική εξέταση στην προστατήτιδα, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μας δημιουργήσει σύψη. Η εξέταση των 50 ετών, η οποία ακόμα είναι εν χρήση. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογέννηση, και αυτό το είπαμε, τόσο στην καρκίνο της ουροδόχου κύστος με το μόνιμο καθετήρα, όσο και στην φλεγμονή του προστάτη, η οποία οδηγεί με τις ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου και του αζότου κτλ. Και οι λοιμώξεις της ουρίθρας είναι σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα και πάντα πρέπει, εκτός από τον άντρα που μας ήρθε στο ιατρείο, να αντιμετωπίσουμε και τη σύντροφο. Ευχαριστώ πολύ.